τις οποίες ορισμένες χαρακτηρίζω μεθοδευμένες, υπαγορευμένες και ψευδέστατες, όπως λόγου χάρη του συντρόφου, ο οποίος μετά από τις ανακοινώσεις τις δικές μου στην Κέρκυρα στα ΜΜΕ, ήρθε και πρόσθεσε με μία κατάθεσή του ότι δήθεν του είχε εκμυστηρευτεί η άτυχη 28χρονη, η Αγγελίνα, η Αντζελίνα, ότι ήθελε όταν θα φύγει από τον κόσμο να ταφεί στην Αλβανία. Αυτό καταρρύπτεται από δύο πράγματα. Ποιος είναι ο υποβολέας? Ένα λεπτό, κύριε Καραϊβάς, και θα σας πω. Ακούστε λοιπόν. Πρώτον, βαπτίζεται χριστιανή ορθόδοξη, παίρνει το μύρο, γίνεται το μυστήριο. Αποκόπτεται, απομακρύνεται, αποξενώνεται ψυχικά, πνευματικά, ηθικά, ατομικά και από την Αλβανία και από τη μητέρα της. Την μητέρα της την έχει απορρίψει, αποδοκιμάσει και καταργήσει μέσα στην ψυχή της, το λένε οι συμμαθήτριές της. Αυτή είναι η αξιόπιστη μάρτυρας. Ο υπήκος, ο Αφγανός, τον οποίο δεν γνωρίζω και δεν εμφανίστηκε έναν ολόκληρο χρόνο, που έβλεπε ότι υπήρχαν λεκτικοί διαπληκτισμοί, εντάσεις DNX, και να πει το πατέρα της ότι ξέρεις, κύριε Αλέκο Πέδρο, η κόρη σου μένει στο σπίτι μου ένα χρόνο. Στην Αλβανία έχουν άλλες αντιλήψεις, άλλα ήθη και έθιμα, ενδεχομένως πρωτόγωνα. Είναι φρικιαστικός ο τρόπος που αφαίρεσε τη ζωή της. Και του είπα, μα είναι δυνατόν να τη χτύπησε με τόσο βαρύ σιδερένια βέργα και βλέπεις ότι τρέχουν αίματα και συνεχίζεις? Είναι ζώδης, κτηνώδης αυτή η συμπεριφορά. Και μην νομίζετε ότι εγώ ως δικηγόρος τον καλύπτω. Εντάξει, έχω την ατυχία να είμαι συνήγορος που ασχολείται με τέτοιου είδους αδικήματα. Άλλοι που λένε ότι δεν τους αναλαμβάνουν, περασπίζονται εμπόρους ναρκωτικών που σας παίρνουν το θάνατο σε μικρά παιδιά και έχουν ενδεχομένως καθίσει και σε αυτήν και σε άλλες πολυθρόνες, ή υποστηρίζουν ανθρώπους χρηστίες με φόνο. Ευρισμένος εξαιτίας της απίθμινης πρωτοφανούς αυτής υποκρισίας της μητέρας, η οποία ακόμη και τώρα που χάθηκε αυτό το κορίτσι πρέπει να θρηνούμε, και τη θεωρώ 100% συνυπεύθυνη συνυπέτεια, όχι για το πώς πέρασε η Αντζελίνα και πώς το λένε, αντικρούω τελείως αυτά που είπε. Δεν ξέρω αν είναι ετεροθαλής αδελφή της, αν αντελήφθην καλά. Δεν είναι ετεροθαλής αδελφή, είναι η κόρη του πατριού. Του πατριού. Ωραία, αυτή λοιπόν η νεαρή κοπέλα που είπε αυτά, έχω πληροφόρηση και από τον αδερφό του Θανόντο, του Παιδοκτώνο, που μου είπε. Είχε πολύ κακές σχέσεις με τον πατριό. Την είχε βάλει κυριολεκτικά σε δεύτερη μοίρα η μητέρα. Περισσότερο μεγάλωνε με τον παππού και με τη γιαγιά και κοίταζε την καινούργια οικογένειά της. Γι' αυτό το λόγο σηκώθηκε η Αντζελίνα να κέφυγε. Τώρα, αυτά τα κροκοδίλια δάκρυα και αυτή η υποκρισία και αυτός ο ρεμφασισμός για τον πατέρα και να αποκαλεί συλλήφθην όλη την οικογένειά του εγκληματίας, δείχνει την ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Θεωρώ ακατανόητη, αδικαιολόγητη, απαράδεκτη και μη νόμιμη την απόφαση της κυρίας εισαγγελέως. Λοιπόν, τελέστηκε το μυστήριο της βαφτίσεως. Εμφανίζεται η νονά και ο νονός. Έχω συνομιλήσει μαζί τους και μέχρι την τελευταία μέρα που απεμφάνθη η κυρία εισαγγελέας, η οποία δεν ήξερε πώς να χειριστεί νομικά το ζήτημα, το προσθέτω και αυτό, υπάρχει κείμενη νομοθεσία και εγώ απευθύνθηκα ακόμη και στον Άριο Πάγο, πάντοτε με γνώμονα, με σεβασμό, τη μνήμη αυτής της κοπέλας. Να μου επιτρέψετε λίγο να. Επειδή πραγματικά δεν θα δικαστεί η μητέρα για τη δολοφονία. Όχι, δεν τη δικάζω. Γιώργο, μου να δώσω διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σου δώσω όλο το λόγο για να. Πρέπει όμως όλοι μας τις να εκθέσω πώς φτάσαμε αυτό το σημείο. Γιατί αν υπήρχε η μητέρα, θα εξισορροπούσε την κατάσταση, θα είχε αυλήνει τις διαφορές. Δεν αφήνει η μητέρα, κύριε Καραϊβάς, 11 χρόνια, 17 χρόνια στα χέρια ενός πατέρα. Απλώς δώστε μου τα περιθώρια, γιατί βλέπετε το χρόνο για διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Παρακαλώ. Είναι ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, ότι εντάξει, ο κύριος Νουλέζας ακολουθεί μια ευφυή αυτή τη στιγμή υπερασπιστική τακτική με το να στρέφει το θυμικό στο κομμάτι αυτό της κηδείας, λίγο για να ξεχάσουμε ποιος είναι ο δράστης και ποιο ήταν το αποτέλεσμα μιας ενέργειας. Σαφέστατα, σε καμία των περιπτώσεων η μητέρα δεν θα κατηγορηθεί ποτέ για τη δολοφονία της κόρης της. Ο δολοφόνος και καθομολογία είναι ο. Και μάλιστα με έναν άγριο τρόπο, ή δεχθεί και απεχθεί, και κάτω από τις συνθήκες στις οποίες έγινε. Φοβάμαι όμως ότι στην προσπάθεια αυτή της καλής υπεράσπισης που επιχειρεί να δομήσει ο κύριος Νουλέζας, διολυσταίνει σε λαϊκιστικές επιλογές τύπου Μπερίσα. Δεν είναι αυτό το οποίο μας περιέγραψε μια
αλβανική κουλτούρα, νοοτροπία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι έτσι οι οικογένειες. Έχουμε δει χειρότερα εγκλήματα από Έλληνες. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει ένα συμπεριφερισμό ενός λαού. Έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα πράγματα εδώ και θα μείνω και θα επιμείνω στο γεγονός ότι ο καθομολογία δράστης, ο παιδοκτόνος δηλαδή, έκανε τα αδύνατα δυνατά να εξαφανίσει κάθε ίχνος το οποίο θα τον συνέδεε με τον τόπο του εγκλήματος, έκανε τα αδύνατα δυνατά για να εξαφανιστεί το σώμα της άτυχης αυτής τραγικής κοπέλας και μάλιστα λειτουργήσε με απόλυτη ενάργεια, με απόλυτη διάβγεια, με απόλυτη καθαρότητα σκέψης. Και είπαμε ότι ναι, δεν είχε ιστορικό προηγούμενο εγκληματικής παραβατικότητας, αλλά όλο από τη στιγμή που σήκωσε εκείνο το φωνικό όπλο, που από μόνο του όποιος το βλέπει καταλαβαίνει ότι όταν το σηκώνεις έχεις ανθρωποκτόνο πρόθεση, και από εκείνο το σημείο και μετά όλα όσα έκανε, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει, δεν θα το κρίνω και σπάνια μπαίνω στη διαδικασία του να κρίνω τι λέει ένας κατηγορούμενος, έχει το αναφέρωτο δικαίωμα και της απολογίας και της υπεράσπισης. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, όπως επίσης και της υπεράσπισης δια κάποιου νομικού αντιπροσώπου. Τα πλάνα πάντως βλέπουμε είναι αυτά που μεταδίδουν τα αλβανικά μέσα και το λοιπόν, διαδίκτυο. Αυτά είναι αναφέρετα, αυτά είναι αναφέρετα δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι θα επικαλεστώ μια ρίση των Σπαρτιατών που είχαν πει κάποια στιγμή το έξι στη κλαζομενή σας χειμωνήν, και θα το πω για το συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος λέει ότι πρέπει να κρεμαστεί στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας. Ωραία. Μπορώ λοιπόν να... Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε κύριε Καραϊβάς, καταρχήν σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι απεχθάνομαι και αποποιούμε βέβαια τον ρόλο και τον χαρακτηρισμό του λαϊκισμού. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση αυτό με την υπερασπιστική, με την χάραξη υπερασπιστικής γραμμής την οποία έχω επιλέξει εγώ με βάση τα πραγματικά γεγονότα και την εντολή του κατηγορούμενου. Σε καμία των περιπτώσεων δεν προσπαθούμε να μεταθέσουμε την ευθύνη της ιδεχθούς πράξεως και για την οποία θα λογοδοτήσει στην ποινική δικαιοσύνη στους δικαστές του ο κατηγορούμενος. Πλην όμως, το αν τελέστηκε με δόλια προαίρεση ή πρόθεση, και αυτό θα κριθεί όχι σε αυτό το στάδιο της προδικασίας, αλλά κατά το στάδιο της κύριας ποινικής διαδικασίας, πάλι ενώπιον του ακροατηρίου. Εγώ όμως λέω τούτο. Η επί 11 ολόκληρα χρόνια απούσα εντελώς μητέρα, εμφανίζεται τώρα και υποβάλλει, και θα απαντήσω εδώ στο ερώτημά σας, βέβαια δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τον κύριο Μπερίσα, και όταν μιλώ για τον πατέρα λέω ότι έχει πρωτόγονες αντιλήψεις, αναχρονιστικές, παλαιολιθικές, οι οποίες δεν συνάδουν με τις δικές μας τις σύγχρονες ελληνικής κοινωνίας. Μόνο η αντίληψη ότι 28-9 χρονών η θυγατέρα του να διενεί το 21ο έτος ηλικίας, γιατί το Μάιο συμπλήρωσε τα 28 και θέλει να ελέγξει απόλυτα πού διαμένει, με ποιον συνδέει. Επιστρέφει μετά τις 10.30 το πρωί. Να ξέρει που εργάζεται και όλα αυτά δείχνουν ενδεχομένως μια παροχημένη αντίληψη. Αυτό πηγαίνω να πω, και επειδή έχω υπερασπιστεί πάρα πολλούς Αλβανούς, και καλούς και κακούς, μπορώ να διακρίνω εξιδίες αντιλήψεως τις τρομακτικές διαφορές που έχει η δική μας κοινωνία με τη δική μας. Κύριε Νουλέζα, να σας κάνω ένα ερώτημα σημαντικό. Όμως, απαντήσατε σε αυτό. Κυρία Κουσκουρή, σας ζητώ συγγνώμη γιατί πάντοτε οι γυναίκες προηγούνται. Μία λέξη μόνο. Κύριε Καραϊβάς, έγινε το έγκλημα, κατέθεσαν οι μάρτυρες, κατέθεσε η νονά, η οποία μεταβάλλει τελείως την στάση της, και ενώ μέχρι τη Δευτέρα, πριν αποφαρθεί η κυρία Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας, θέλει και ο νονός, έχω μιλήσει μαζί τους, να θάψουν, να γίνει η ταφή, να γίνει εξόδιο, ακολουθεί η κηδεία στην Ελλάδα, που ήταν το φυσιολογικό και όχι σε μια χώρα αλόθρησκη. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, δεν νομίζω ότι είναι και ευπρόσδεκτος ούτε ο χριστιανισμός ούτε οι Έλληνες στην γειτονική χώρα. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι
Η άτυχη Αντζελίνα, 28χρονη, αγαπούσε την Ελλάδα, δεν ήθελε να ακούει για Αλβανία και για τη μητέρα της. Και γι' αυτό ο αδελφός μου είπε εχθές το βράδυ που μίλησα για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν υπαγορεύω, δεν μεθοδεύω και δεν κατευθύνω καταθέσεις μαρτύρων εντός εισαγωγικών, μου είπε ότι μια φορά έδωσα τη μητέρα να μιλήσει και μου κλείσει το τηλέφωνο στα μάτια. Μα δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν, ακούστε γιατί κατάφερε τώρα, εγώ τα λέω νυχτά. Μίλησε λοιπόν η μητέρα, η οποία είναι οικονομικά ανήμπορη, άπορη. Και ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα πριν ένα χρόνο όμως, ήρθε και δεν συνάντησε την κόρη της και άφησε μια 17χρονη στην πιο κρίσιμη ηλικία στα χέρια ενός πατέρα. Και αφού είναι εγκληματίας και το ήξερε και έχει όλα αυτά τα κακά χαρακτηριστικά, πώς εμπιστεύτηκε την κόρη της? Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά και παιδί που φιλοξένησα, παιδί άλλης οικογένειας, ούτε 11 δευτερόλεπτα το άφησα από τα μάτια μου και έχω αποδείξεις από μέσα κοινωνικής διοκτήσης. Λέω λοιπόν, εγώ τη χαρακτηρίζω συνυπεύθυνη, συνυπέτεια με ποια έννοια? Ότι άφησε να οδηγηθούν εκεί τα πράγματα και αφού ήξερε ότι τη βάζει να κουβαλάει το τσουβάλι στην οικοδομή. Την ελέγχει υπερβολικά. Παραπονέθηκε για την παρεμβατική συμπεριφορά στην ιδιωτική της ζωή και όχι για απλή εξύβριση, σωματική βλάβη δεν υπήρχε, άλλος θα είχε κινηθεί. Σας κατηγόρησα σε εισαγωγικά. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Σας κατηγόρησα σε εισαγωγικά για ευφυή προσέγγιση στρατηγικά, νομικά της υπόθεσης. Εγώ μπορώ να σας ρωτήσω. Ρέρουλα, δεν το έχω τελειώσει. Και λέω το εξής. Λέω το εξής λοιπόν, ότι στην προκειμένη περίπτωση στρέφεται μεθοδικά και με μια στρατηγική νομική κατεύθυνση το ενδιαφέρον προς το τι θα γίνει με την κηδεία, ναι, και ποιοι εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση, ούτως ώστε τεχνιέντος να προσεγγίσετε και να προσετεριστείτε τη συμπάθεια προς τον παιδοκτόνο της ελληνικής κοινής γνώμης, ο οποίος ζητά. Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση να ταφεί ένας άνθρωπος έκανε ο οποίος δολοφόνησε. Ναι. Να ταφεί από τους γονείς του. Για ίδιος, να μείνει στην Ελλάδα από αγαπούς. Ο ίδιος τη δολοφόνησε, ναι, και ο ίδιος φρόντισε να την θάψει εγκρυπτό και παραβίστο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν βλέπω, επαναλαμβάνω, μπορεί και να κάνω λάθος, δεν δείχνω το αλάθητο. Δεν έπρεπε, κύριε Καραϊβάς, να ταφεί στην Κέρκυρα από τους νονούς. Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μπω, να σας πω, επικαλείστε, και δεν είναι της παρούσης επικαλείστε τώρα, τώρα, το, επικαλείστε τώρα το θηλυκό του Έλληνα και του Χριστιανού Ορθόδοξου. Αυτό λέω. Μία σημαντική ερώτηση. Επειδή έχει συνέχεια το ρεπορτάζ, πέρα από την κυβέρνηση. Λέω και το κλείνω, συγγνώμη, ότι με τη στρατηγική σας επιχειρείτε και καλά κάνετε ως συνήγορος. Επιχειρείτε δηλαδή να δει ο κόσμος με μια συμπάθεια η οποία όμως αυτή είναι ορμόμενη από εθνικά, εθνικιστικά και σοβινιστικά. Αλλά τώρα το πήγατε πολύ μακριά. Δεν το πήγα μακριά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία του πράγματος. Εγώ δέχομαι την άποψή σας, την εκφράζετε ευπρεπώς. Το μόνο που σας λέω, μου είπε ο εντολέας μου, δεν αξίζει σε αυτή την μάνα να κηδέψει την κόρη της. Δεν νοιαζόταν και δεν την είχε. Αξίζει δηλαδή, τελείως. Και σκότωσε το παιδί. Στους νονούς λέει. Να πούμε ότι ο κόσμος του αντιδρά, τους ακούτε κι εσείς που είστε παρόντες. Απλώς η Κώστα μου, επειδή εκπροσωπείς ουσιαστικά τον κόσμο εκεί έξω. Παρακολούθησα και λίγο την υπόθεση διαβάζοντας έτσι κάποιες ειδήσεις και ακούω τώρα με πολύ έκπληξη. Δηλαδή, θα ασχοληθούμε τώρα με όλα αυτά τα πράγματα. Με όλα αυτά που δεν έχουν καμιά σημασία πια. Η κοπέλα είναι νεκρή, όπως είπε και συμφωνώ με τα περισσότερα. Με όλα αυτά που είπε ο Γιώργος, τα πολύ ωραία. Ποιο συμφωνείτε, ότι εγώ έχω πρακτικές Μπερίσσα. Με γνωρίζετε. Μπορείτε να λέτε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Πάρα πολλά. Είπα διολικό. Όχι. Είπα διολισθένεται προ χάρη τη νομική υπερασπιστική τακτική. Είπα διολικό με πάρα πολλά από αυτά που είπατε. Είδατε τι είπε ο αδελφός του κατηγορουμένου. Ας εξαιρέσουμε αυτό το συγκεκριμένο. Εφόσον αυτός σκότωσε με αυτόν τον τρόπο το παιδί του, έτσι, το παιδί, ναι, του, το ξαναλέω, και έχει ομολογήσει και γιατί πέταμε την μπάλα έξω από το γήπεδο? Η μπάλα είναι μέσα στο γήπεδο και είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να τιμωρηθεί και τελειώνει η ιστορία τώρα. Αν η μητέρα έπρεπε, δεν έπρεπε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν τη σκότωσε η μητέρα. Ωραία. Έλα, σε καμιά περίπτωση. Και το θεωρώ λιγάκι υπερβολικό αυτό να λέτε. Αφήστε με λίγο, ναι, να τελειώσω. Δεν ξέρω την ιδιότητά σας για να ξέρω. Τίποτα, δεν έχεις άνθρωπος. Ωραία. Θα σας απαντήσω, αλλά τελειώστε λίγο για να μπορώ να απαντήσω κιόλας.
Πετάμε την μπάλα λοιπόν έξω από το γήπεδο και λέμε για τη μητέρα ότι δεν ήταν εκεί. Τι σημασία έχει αυτό, αν ήταν εκεί ή δεν ήταν εκεί? Ένας άνθρωπος σκότωσε με τον χειρότερο τρόπο το παιδί του, το έθαψε, προσπάθησε να το κάνει όλα αυτά και καθόμαστε και συζητάμε. Θα δικαστεί και θα λογοδοτήσει. Αν υπάρχει. Είπατε όχι, είπατε ότι είναι συνυπεύθυνη, άρα λογικά θα πρέπει να. Όχι να διωχθεί ποινικά. Μιλώ ηθικά. Δηλαδή η μητέρα που εγκατέλειψε την κόρη της και σήμερα παριστάνει την. Κύριε Νουλέζα, επειδή εδώ τώρα κατηγορούμε, όπως σας είπαν, δεν είναι η μητέρα. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, τώρα σε μια εβδομάδα βγαίνουν τα αποτελέσματα του DNA. Ναι. Αυτό αναμένουμε δημοσιογραφικά πλέον για την υπόθεση αυτή. Και επειδή πριν λίγο ακούσαμε και τη θετή αδελφή της να μιλάει για κακοποίηση σεξουαλική από τον πατέρα στην Αντζελίνα. Εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνετε ως συνηγορός του? Κοιτάξτε, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, είναι αυτονόητο ότι δεν θα συνεχίσω να τον υπερασπίζομαι. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Είναι αδιανόητο και να γίνονται δηλώσεις αυτές δημόσια, αλλά και από άλλους και από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ ακόμη δεν έχουμε τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης του ληφθέντος βιολογικού υλικού, ενώ εγώ ακόμη ως συνήγορος, ακόμη και για την... για την δικαστική ιατροδικαστή, για την κυρία ιατροδικαστή, βγαίνει και κάνει τόσες δηλώσεις. Δεν ξέρω γιατί αυτή η πρακτική ακολουθείται και βγαίνει και τα ανακοινώνει. Πριν ακόμη εγώ έχω πάρει την ιατροδικαστική. Απλά οφείλω μια απάντηση στον κύριο Καραϊβάζ. Οι καταθέσεις συμπληρωματικές της νονάς και του συντρόφου ήρθανε αφού εγώ ορίστηκα και αφού υπήρξε η παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους συναδέρφου Αθηνών για τη μητέρα, πως τότε ήταν άπορη. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να σας δυσαρεστώ, αλλά εγώ εδώ πέρα είμαι για να πω, να σχολιάσω το νομικό και το πραγματικό μέρος της υπόθεσης και λέω μόνο και το εξής. Συγγνώμη, γιατί λέει πολύ σημαντικό. Τις επόμενες μέρες, δύο λέξεις. Θα είμαι στην Κέρκυρα γιατί... Θα υποβάλω, γιατί δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της, ένσταση αποβολής σε αυτό το στάδιο της πολιτικής αγωγής, η οποία σημαίνει ότι έχει μεικτό αστικό και ποινικό χαρακτήρα η πολιτική αγωγή και με αυτήν επιδιώκεις να εισαχθείς στην ποινική δίκη, να εμπλακείς και να διεκδικείς χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη, δηλαδή εν ολίγης είναι μια υποκατηγορία της ηθικής βλάβης από το ποινικό δικαστήριο. Η μητέρα, και το λέει η νομολογία του Αρείου Πάγου, δεν πληρεί τα κριτήρια ενεργητικής νομιμοποίησης να δηλώσει πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, μην με διακόψετε, μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας. Ωραία. Διότι είπε ο Άριος Πάγος, και αυτό δεν είναι μπερίσα, κύριε Καραϊβάς, λέει ο Άριος Πάγος, πρέπει να υπάρχουν τα συναισθήματα αγάπης και στοργής, λαμβάνεται η απόσταση, ο λόγος διάστασης και η συμπεριφορά της μητέρας. Πολιτική αγωγή μπορεί να δηλώσουν και οι παππούδες. Άρα λέει ότι δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να παράσταση πολιτικής αγωγής. Ναι, συγγνώμη, Ζήνα, σε διέκοψα. Κύριε Νουλέζα, τι σας είπε και εκείνη τη στιγμή που η κοπέλα έλεγε, ως μητέρα θα μιλήσω, σ' αγαπώ μπαμπά, κράτησέ με, και εκείνος είπε ότι ναι, σε ακολουθώ. Πώς και δεν την ακολούθησε τελικά και κάλυψε το έγκλημα? Έχετε συζητήσει για αυτό το κομμάτι? Αυτός ο άνθρωπος που είχε θολωμένο το μυαλό, που μπορεί να χρειάζεται ψυχιατρική, ας πούμε, χορήγηση, κάτι. Λοιπόν. Σας έχει πει κάτι γι' αυτό? Θυμήστε με πώς σας... Κατερίνα Σουλιώτη. Κυρία Σουλιώτη. Ναι. Δημοσιογράφος, γιατί εγώ λέω τις ιδιότητες. Δημοσιογράφος. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ η κυρία Κυπουρού να με ανακρίνει. Λοιπόν. Τι σας έχει πει για αυτό το κομμάτι? Γιατί ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου και ορισμένες φορές έρχομαι σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, η οποία όμως δεν ξέρει λεπτομέρειες και πραγματικά περιστατικά. Μου είπε κλαίγοντας. Κλαίγοντας, ναι. Αφού την είχε σκοτώσει. Θα με αφήσετε. Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε να φύγω και πείτε το. Όχι, όχι, λέω, αφού την είχε σκοτώσει, σας είπε κλαίγοντας. Λοιπόν, ακούστε. Μου είπε, κυρία Νουλέζα, 11 χρόνια δεν την άγγιξα. Ούτε χαστούκι, ούτε σφαλιάρα, ούτε την κακοποίησε, ούτε την απείλησε. Λοιπόν, καλά, δεν κάνουμε τώρα λαϊκό δικαστήριο. Λοιπόν, ακούστε. Το βράδυ εκείνο υπήρχε μία διένεξη. Η κύρια αιτία ήταν η απουσία, απομάκρυση, τα ωράρια της νύχτα που εργαζόταν και ότι διανυκτέρευε, διέμενε αλλού. Η νονά έλεγε είναι εδώ, εκείνη βρισκόταν αλλού. Είχε αυτή την κακιά ξεπερασμένη αντίληψη. Αυτά έχουν υποθεί κατά κόρον. Υπήρξαν τηλεφωνήματα από τον σύντροφό της και στη συνέχεια
υπήρξε μια διένεξη, ένας φραστικός διαφυγητισμός. Νομίζω αυτά τα έχουμε πει. Ναι, μαλώσανε, πήγε να φύγει τον... Να τον αποθήσει μπροστά της να φύγει εκνευρισμένη. Δεν θα λογοδοτήσω. Εκεί τη στιγμή πιάνει συκτοδό στη Βέργα και της καταφέρει τα πλήγματα. Και συνέχισε δυστυχώς να τη χτυπά. Πρόσθεσε όμως... Θα συνεχίσετε αυτό που λέτε, κύριε Νουλέζα, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Προσπαθώ, βλέπετε, είχαμε πει για το χρόνο και ξεπεράσαμε και όλο αυτό το χρόνο. Ένα θέμα το πετάξαμε εκτός. Θέλω να μου πείτε το εξής. Θα μια ολόκληρη εάν βρεθεί ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, θα φύγετε από την υπόθεση? Αυτομάτως παρετούμε, γιατί υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα ότι ο πελάτης δεν μου έχει πει την αλήθεια. Αλλά ως τότε δεν πρέπει να μιλά κανείς. Εγώ λοιπόν το μόνο που έχω να πω, έχω ένσταση ότι πρέπει τώρα στο κρατήριο να αποδειχθεί ότι υπάρχει ουσιαστική προϋπόθεση επέλευσης ψυχικού πόνου, που είναι ζήτημα πραγματικό, διότι δυσκολεύομαι να πω ότι μια μητέρα από 11 ολόκληρα χρόνια μετά, ότι σήμερα ενδιαφέρεται για όλα αυτά, αλλά μετά θάνατον, όπως και ο πατέρας, όπως λένε εδώ οι συνομιλητές μας. Πάμε σε διαφημίσεις και να κρατήσουμε ότι η αλήθεια έχει πάντα δύο όψεις και το νόμισμα είναι και κορώνα και γράμματα. Ποιος κερδίζει την κορώνα, ποιος τα γράμματα, σε αυτή την υπόθεση νομίζω κανείς.